Πριν όμως ξεκινήσουμε την πολιτική αυτή τοποθέτηση, νομίζω ότι είναι απαραίτητα 2-3 πολιτικά σχόλια. Το πρώτο πολιτικό σχόλιο, που είναι ταυτόχρονα και ένα δημόσιο ευχαριστώ. Νομίζω ότι δεν μπορεί να αφορά άλλον παρά το συνομιλητή μας και μου σήμερα εδώ. Το Σπύρο το Δανέλη, ο οποίος πρέπει να ομολογήσουμε ότι σε μία περίοδο που δεν είναι ιδιαίτερος φιλική στην προαγωγή του πολιτικού διαλόγου, στην προαγωγή της δημόσιας συζήτησης, της ανοιχτής άσκησης είτε υποστήριξης είτε κριτικής αμφισβήτησης στις κυβερνητικές ή σε όποιες άλλες πολιτικές επιλογές, έχει το πολιτικό σθένος και την πολιτική τιμιότητα να πει ευθέως την άποψή του, και νομίζω ότι αυτό δεν αφορά μόνο τον Σπύρο τον Δανέλη ως βουλευτή του ποταμιού, αφορά το ποτάμι στο σύνολό του, διότι και αυτό δεν αφορά σε καμία, και αυτό δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με ένα ιδιότυπο πολιτικό φλερτ. Είναι γνωστές και δεδομένες οι διαφορές που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ ή η κυβέρνηση όλο το τελευταίο διάστημα με το ποτάμι, στα θέματα της οικονομικής πολιτικής, στα θέματα της δημόσιας διοίκησης. Κατά τη γνώμη μου, αρκετές φορές έχει ασκηθεί κριτική από το ποτάμι, θεμητή, άλλες φορές δίκαιη, άλλες φορές άδικη, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε. Όμως, η πολιτική στάση την οποία τήρησε ο Σταύρος Θεοδωράκης και το ποτάμι σε ό,τι αφορά ειδικά το ζήτημα της συμφωνίας με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι μια πολιτική στάση αρχών, είναι μια πολιτική στάση η οποία σέβεται ιδεολογικές τοποθετήσεις, πολιτικές τοποθετήσεις και καταβολές, διότι το ποτάμι θέλει να εκπροσωπεί, βεβαίως δεν είμαι εγώ αυθεντικός διερμηνευτής του, αλλά αυτές είναι οι δικές τους τοποθετήσεις, έναν χώρο ο οποίος κινείται στην παράδοση του πολιτικού φιλελευθερισμού, και ακριβώς αυτό το πλαίσιο σεβάστηκε ακριβώς την πολιτική του αυτή τοποθέτηση, και χωρίς μικροκομματικούς, μικροπολιτικούς, μικροαντιπολιτευτικούς σχεδιασμούς τοποθετήθηκε επί της αρχής. Και αυτό είναι κάτι το οποίο λείπει στην σημερινή συγκυρία, και αυτό με φέρνει στο δεύτερο προκαταρκτικό μου σχόλιο, πόσο διαφορετική είναι αυτή η στάση από τη στάση την οποία τηρεί σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η μεγάλη προσπάθεια των διαπραγματεύσεων με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η τελική προσπάθεια για την επίτευξη μιας λύσης, η οποία τελικά αποδεικνύεται ιστορική, αν και ακόμα μένουν αρκετά βήματα να γίνουν μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, η Νέα Δημοκρατία δεν συμπεριφέρθηκε με μια λογική ευθύνης απέναντι σε ένα κρίσιμο ζήτημα εξωτερικής πολιτικής, αλλά αντιθέτως το αντιμετώπισε με τρόπους οι οποίοι θα έλεγα είναι το λιγότερο μικροπολιτικοί, άλλες φορές έφτασαν ακόμα και στο όριο του να είναι μία λογική και μία πολιτική και μία στάση πολιτικά επικίνδυνη. Σας θυμίζω ότι περίπου στα τέλη του 2017, αρχές του 2018, ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Υπουργός Εξωτερικών, εξαιτίας της μεγάλης πολιτικής αλλαγής η οποία συντελέστηκε στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, δήλωσαν ότι δημιουργείται ένα παράθυρο ευκαιρίας για να επιτευχθεί επιτέλους μια αναγκαία λύση, η οποία σε ένα πρόβλημα το οποίο ταλαιπωρεί τη χώρα με τη σημερινή μορφή, εδώ και 26 περίπου χρόνια. Οι τοποθετήσεις του κ. Μητσοτάκη από την πρώτη στιγμή ήταν αμήχανες, καθώς το βασικό του ζήτημα δεν ήταν να τοποθετηθεί υπεύθυνα και πολιτικά για ένα ζήτημα εξωτερικής πολιτικής, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα διαχειριστεί την εσωτερική σύγκρουση ή τις εσωτερικές πολιτικές δουλείες που είχε οικοδομήσει στο κόμμα του, με μία πτέρυγα την οποία εμείς πάρα πολλές φορές το τελευταίο διάστημα έχουμε χαρακτηρίσει ακροδεξιά, και από την οποία φαίνεται και επιβεβαιώνεται πλέον ότι ο κύριος Μητσοτάκης εξαρτάται απολύτως. Στην αρχή
μας είπε ότι δεν έχει την απαραίτητη ενημέρωση, όταν ήταν απολύτως δεδομένο ότι η ελληνική κυβέρνηση σε αυτές τις διαπραγματεύσεις προσερχόταν με την εθνική γραμμή όπως αυτή έχει διαμορφωθεί την τελευταία 20ετία και έχει υπερψηφιστεί στις προγραμματικές δηλώσεις 4, 5 ίσως και παραπάνω κυβερνήσεων, δηλαδή την διαπραγματευτική θέση που έθετε σε πρώτη προτεραιότητα μια σύνθετη ονομασία η οποία θα ίσχυε έναντι όλων, το περιβόητο έργα όμνες, και η οποία θα χρησιμοποιούνταν για όλες τις χρήσεις. Άρα λοιπόν αυτή ήταν η θέση εκκίνησης, η διαπραγματευτική θέση εκκίνησης εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Άρα στην αρχή η βασική του κριτική ήταν ότι δεν έχει ενημέρωση, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε κάτι για να ενημερωθεί πέραν από, από την θέση εκκίνησης την οποία σας περιέγραψα ακριβώς προηγουμένως. Η δεύτερη απάντηση του κ. Μητσοτάκη είναι ότι καταρχήν είναι υπέρ μια σύνθετης ονομασίας που θα ισχύει έναντι όλων και θα είναι για όλες τις χρήσεις. Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης και μετά τα πρώτα συλλαλητήρια μας είπε ότι ίσως δεν είναι τώρα η κατάλληλη, όχι ίσως, δεν είναι τώρα η κατάλληλη συγκυρία για να βρούμε μια τέτοια λύση. Με τον τρόπο αυτό προφανώς τοποθετήθηκε προς χάριν όχι κάποιας πολιτικής αρχής ή κάποιου συμφέροντος, κρατικού συμφέροντος, για να επιληθεί ένα ζήτημα εξωτερικής πολιτικής, αλλά για να μπορέσει να δημιουργήσει όρους συνεννόησης και όρους ενότητας στο δικό του πολιτικό κόμμα, στον δικό του πολιτικό σχηματισμό, στον οποίο, όπως καταλαβαίνετε, την ηγεμονία ήδη είχαν αποκτήσει τα στελέχη μιας ιδιότυπης ηγετικής ακροδεξιάς ομάδας. Μετά οι παλινοδίες της Νέας Δημοκρατίας ήταν πάρα πολλές. Οι παλινοδίες του κυρίου Μητσοτάκη επίσης πάρα πολλές. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και αφού οι ενημερώσεις είχαν γίνει αναλυτικότατα στους προέδρους των κοινοβουλευτικών ομάδων, στις κοινοβουλευτικές ομάδες και από τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Κοτζιά, και πλέον δεν ήταν πιστική η γραμμή της μη συνεννόησης, της μη ενημέρωσης, της μη προσπάθειας να δημιουργηθούν όροι ευρύτατης συνένεσης, ο κύριος Κουμουτσάκος κάποια στιγμή βγαίνει και λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνενέσουμε σε μία απόφαση η οποία θα θέλει κύρωση της οποιασδήποτε συμφωνίας πριν τη συνταγματική αναθεώρηση στη γείτονα. Δηλαδή τι μας είπε, ότι πρώτα θα κάνουν αυτή η συνταγματική αναθεώρηση και μετά θα κυρώσουμε εμείς τη συμφωνία, και μόνο υπό αυτόν τον όρο συζητάει η Νέα Δημοκρατία. Όταν δε κατανόησε ότι αρχίσαμε να, ότι το θέμα αυτό είχε τεθεί προπολού στη διαπραγμάτευση και φαινόταν ότι το κερδίζουμε, έκανε στροφή 180 μοιρών και μας είπε ότι δεν είναι δυνατόν να μην κυρώνεται τη συμφωνία πριν να εκκινήσουν οι εσωτερικές διαδικασίες στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας για την κύρωση, για την συνταγματική αναθεώρηση. Δηλαδή, μια καθαρότατη τρικυμία στο κρανίο, η οποία στην πραγματικότητα ήταν μια πρόφαση εν αμαρτίες. Δηλαδή μία προσπάθεια να οικοδομηθεί μία πολιτική αντιπαράθεση σε προφανώς παράλογα επιχειρήματα και με προφανώς παράδοξο τρόπο, διότι το βασικό θέμα της Νέας Δημοκρατίας ήταν πως από την αρχή είχε αποφασίσει ότι θα είναι απέναντι σε οποιαδήποτε συμφωνία, οτιδήποτε κι αν αυτή περιλαμβάνει. Βεβαίως μέσα σε όλα αυτά και κατά τη διάρκεια όλων αυτών των παλινοδιών, των χασμοδιών, των διαφορετικών πολιτικών τοποθετήσεων, έχουμε την τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη στο πλαίσιο μια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κατά την οποία είπε μια εντελώς διαφορετική πολιτική τοποθέτηση από αυτήν την οποία επικαλείται ή εν πάση περιπτώσει παρουσιάζει στο εσωτερικό της ελληνικής κοινωνίας και στην ελληνική δημόσια συζήτηση. Μας είπε δηλαδή ότι είναι υπέρ μια συμφωνίας η οποία θα είναι συμφωνία σύνθετης ονομασίας που θα ισχύει έναντι όλων. Και 5 μέρες μετά, ερχόμενος εδώ, ξανακάνει στροφή 180 μοιρών και ξαναλέει την βασική θέση της Νέας Δημοκρατίας, ότι δηλαδή δεν πρόκειται να συνενέσει σε μία συμφωνία. Όλα αυτά, αν και σε αρκετά μεγάλο βαθμό εντάσσονται στο πλαίσιο μιας κωμικοτραγικής πολιτικής γραμμής, άρχισαν να γίνονται εξαιρετικά επιθετικά και εξαιρετικά πιο επικίνδυνα κατά την τελική φάση της υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και ιδιαιτέρως κατά την συζήτηση στην Βουλή της σχετικής πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία. Εκεί πλέον, από την παραδοξολογία και τα
παράλογα επιχειρήματα, τα άκυρα επιχειρήματα, τα επιχειρήματα που αντέφασκαν μεταξύ τους κλπ. Περνάμε σε μία γραμμή η οποία δίνει πλέον όλο τον πολιτικό χώρο στον πιο παραδοσιακό, στον πιο παροχημένο λόγο της εθνικοφροσύνης. Αν παρακολουθούσατε τις πολιτικές τοποθετήσεις, φαντάζομαι ότι αρκετές από αυτές τις παρακολουθήσατε, των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της πρότασης δυσπιστίας, είχαμε μία διαρκή μεταλλαγή από ένα λόγο παραδοξολογικό σε έναν λόγο ευθέως εθνικιστικό, έναν λόγο που παρέπεμπε απευθείας στις λογικές της εθνικοφροσύνης. Είχαμε δηλαδή μια ακροδεξιά μετατόπιση της Νέας Δημοκρατίας, ακριβώς επειδή όταν ανοίγεις τον ασκό του αιώλου σε ένα τέτοιο πολιτικό ζήτημα και δεν τοποθετείσαι επί της αρχής, στη συνέχεια αυτό ξεφεύγει από τον έλεγχο. Και αυτό που παρακολουθήσαμε εκείνο το τριήμερο της πρότασης δυσπιστίας ήταν πραγματικά θλιβερό για ένα κόμμα το οποίο εδώ και μια τεσσαρακαντοαετία, παρά το γεγονός ότι ο καθένας θα μπορούσε να του κάνει δρυμύτατη κριτική σε μια σειρά από ζητήματα, τουλάχιστον την τελευταία 15ετία, 20ετία, είχε αρχίσει να παίρνει αρκετά μεγάλες αποστάσεις από τον λόγο της παραδοσιακής ακροδεξιάς. Ένα λοιπόν τέτοιο κόμμα, ένα κεντροδεξιό, φιλελεύθερο σε πολλές εκφάνσεις του κόμμα, μετατράπηκε μέσα σε τρεις μέρες εξαιτίας του πολιτικού λόγου του κυρίου Μητσοτάκη και του τρόπου με τον οποίο τοποθετήθηκε απέναντι στην προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να επιλύσει το ζήτημα, σε ένα ακροδεξιό μόρφωμα. Και αυτό δεν είχε συνέπειες μόνο και δεν θα έχει συνέπειες μόνο για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Βλέπουμε ότι αυτή η πολιτική του επιλογή, του κ. Μητσοτάκη, νομιμοποιεί και προσφέρει πολιτική κάλυψη σε μια σειρά από περιθωριακά φαινόμενα, τα οποία το τελευταίο διάστημα έχουν αρχίσει να πυκνώνουν, αν και είναι, επιμένω, απολύτως περιθωριακά. Ωστόσο, ένας κόσμος ο οποίος είχε μια παραδοσιακή αναφορά σε έναν χώρο επιθετικά ακροδεξιό, βρίσκει στον πολιτικό λόγο του κυρίου Μητσοτάκη την πολιτική νομιμοποίηση και την πολιτική κάλυψη να δημιουργεί ακριβώς αυτά τα επεισόδια τα οποία δημιουργούνται τον τελευταίο καιρό, με επιθέσεις σε βουλευτές, με απειλές σε βουλευτές, με επιθέσεις σε υπουργούς, με επίθεση σε οποιονδήποτε τολμά να εκφράσει μια διαφορετική άποψη από την άποψη της εθνικοφροσύνης, από την άποψη του ακροδεξιού πολιτικού λόγου, ο οποίος βρίσκει και πολύ μεγάλο έρισμα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ιδιαίτερα σε μια μερίδα του κίτρινου ακροδεξιού τύπου. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα των πολιτικών ακριβώς επιλογών του κ. Μητσοτάκη και του τρόπου με τον οποίο έχει χειριστεί την αντιπολιτευτική τακτική της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στην προσπάθεια της κυβέρνησης να επιλύσει το ζήτημα. Ωστόσο, αυτά τα φαινόμενα είμαι απολύτως πεπισμένος ότι είναι πρώτον περιθωριακά, δεν μπορούν να επικρατήσουν και αυτό φαίνεται από το γεγονός της παρουσίας της δικής σας στη σημερινή εκδήλωση, από το γεγονός ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται να ακούσει μια σοβαρή, συγκροτημένη συζήτηση για τα πραγματικά ζητήματα που σχετίζονται με τη συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, να ρωτήσει, να ακούσει, να πει τις επιφυλάξεις του πιθανών, τις αντιρρήσεις του, να εκφράσει τις κριτικές του, να εκφράσει τις απορίες του, τις ερωτήσεις του, τη στήριξή του σε μια κεντρική πολιτική επιλογή που κατά τη γνώμη μου αλλάζει οριστικά την κατάσταση στο εσωτερικό της Βαλκανικής και κλείνει έναν ολόκληρο κύκλο ιστορικών, πολιτικών, κοινωνικών και εθνικών συγκρούσεων που, ξέρετε, είναι πάρα πολύ παλιός. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς θα μου επιτρέψετε μια πολύ σύντομη και μια πολύ σχηματική ιστορική αναδρομή, χωρίς να σας κουράσω, στο τι τελικά είναι αυτό το πρόβλημα το οποίο κλήθηκε η ελληνική κυβέρνηση να διαπραγματευτεί και να λύσει με την υποστήριξη κάποιων πολιτικών δυνάμεων φιλελεύθερων. Μία από αυτές τις πολιτικές δυνάμεις ήταν για το ποτάμι. Ο λόγος της εθνικοφροσύνης επιμένει ότι το ζήτημα το μακεδονικό, το οποίο μετά το 1995-1996 πάλι από το λόγο της εθνικοφροσύνης μετατράπηκε σε ζήτημα σκοπιανό. Θυμάστε ότι πάντοτε αναφερόμασταν στο μακεδονικό και κάποια στιγμή, δεν ξέρω πώς ακριβώς έγινε αυτό, δια κυρίως του ηλεκτρονικού τύπου, των τηλεοράσεων. Ήταν η χώρα χωρίς όνομα που έλεγε. Ήταν η χώρα χωρίς όνομα. Λοιπόν, μετατράπηκε στο σκοπιανό ζήτημα. Ο λόγος της εθνικοφροσύνης
ισχυρίζεται ότι το πρόβλημα αυτό δημιουργήθηκε, έπεσε μάλλον ως κεραυνός εν εθρία το 1944 από την απόφαση του Τίτο να δημιουργήσει την σοσιαλιστική πλέον δημοκρατία της Μακεδονίας, η οποία ήταν ένα από τα κρατήδια της ενιαίας σοσιαλιστικής Γιουγκοσλαβίας τότε. Για ποιο λόγο την πήρε αυτή την απόφαση? Αυτή η απόφαση έπεσε σαν κεραυνός εν εθρία? Δεν είχε κανένα ιστορικό, καμία ιστορική καταγωγή? Δεν υπήρχε καμία ιστορική προέλευση αυτής της πολιτικής απόφασης? Ακριβώς γι' αυτό το λόγο σας λέω ότι πρόκειται για μια τεράστια ιστορική ανακρίβεια και για μια σκόπιμη διαστρέβλωση της ιστορίας. Το συγκεκριμένο πρόβλημα ανατρέχει πολύ πιο πίσω. Εγώ θα κάνω την ίσως αυθαίρετη επιλογή να πω ότι αρχίζει και παίρνει τα χαρακτηριστικά που είχε καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα με την συγκρότηση της Βουλγαρικής Εξαρχίας το 1872 και με τον ανταγωνισμό που υπήρχε μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας για το ποιος θα ελέγχει την περιοχή της Μακεδονίας. Εδώ υπάρχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ιστορικό στοιχείο. Η εξωτερική πολιτική του ελληνικού κράτους από το 1880 μέχρι το 1910 ήταν μια εξωτερική πολιτική η οποία ρητός στήριζε την δημιουργία ανεξάρτητου μακεδονικού κράτους. Διότι τότε επίσημη εξωτερική πολιτική της Ελλάδας σε τι ακριβώς αποσκοπούσε? Αποσκοπούσε σε αυτήν ακριβώς τη δημιουργία ενός τέτοιου ανεξάρτητου κράτους, για τον απλούστατο λόγο ότι θεωρούσε τότε η επίσημη Ελλάδα, η επίσημη εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, ότι μια τέτοια συγκρότηση θα λειτουργούσε ως ανάχωμα απέναντι στις επιθετικές βλέψεις ενός βουλγαρικού υπερεθνικισμού. Εν πάση περιπτώσει, χωρίς να σας κουράσω, για ποιο λόγο αναφέρομαι σε αυτές τις ιστορικές, για ποιο λόγο κάνω αυτή την ιστορική αναδρομή? Για να εξηγήσω ότι αυτό το πρόβλημα δεν σχετίζεται με μερικές αποφάσεις που πάρθηκαν συνωμοσιολογικό το τρόπο για να δημιουργηθούν εδαφικά προβλήματα στην Ελλάδα, για να δημιουργηθούν εδαφικά προβλήματα ενδεχομένως στη Βουλγαρία ή οτιδήποτε άλλο. Αφορά την ιστορική κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας ήδη από την εποχή της Τουρκοκρατίας και η οποία άρχισε να παράγει προβλήματα, συγκρούσεις, εθνοτικές διαιρέσεις κλπ. Με την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όταν δηλαδή άρχισαν να δημιουργούνται οι εθνογενέσεις της ευρύτερης Βαλκανικής. Τότε δημιουργήθηκε το σύγχρονο ελληνικό έθνος όπως το ξέρουμε σήμερα, τότε δημιουργήθηκε το σύγχρονο βουλγαρικό έθνος όπως το ξέρουμε σήμερα κλπ. Αυτές οι εθνογενέσεις παρήγαγαν διαιρέσεις, παρήγαγαν συγκρούσεις, παρήγαγαν μια τεράστια κατάσταση η οποία τελικώς οδήγησε και στους Βαλκανικούς πολέμους, όταν περίπου διευθετήθηκε για πρώτη φορά μετά τη λήξη του Δευτέρου Βαλκανικού πολέμου και ο διαμοιρασμός της γεωγραφικής περιοχής που ονομάζεται Μακεδονία. Ποια ήταν η απόφαση τότε μετά το Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο? Ότι η Βουλγαρία θα πάρει ένα κομμάτι της ανατολικής βόρειας Μακεδονίας που αντιστοιχεί περίπου στο 38% της συνολικής της έκτασης. Η Ελλάδα παίρνει περίπου ένα 51% της συνολικής έκτασης γεωγραφικής περιοχής της Μακεδονίας και το υπόλοιπο 51 και 38, το υπόλοιπο 10% περνάει στην περιοχή της Σερβίας. 21%, με συγχωρείτε, περνάει στην περιοχή της Σερβίας. Εν πάση περιπτώσει, ακολούθησε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Η συνολική πάντως διευθέτηση είναι στο πλαίσιο εκείνο που καταρχήν δημιουργήθηκε με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου το 1913. Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και μέχρι το 1990, δηλαδή την κατάρρευση της ενιαίας, το 1991, την κατάρρευση δηλαδή της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας, φαίνεται ότι το ελληνικό κράτος βρισκόταν σε... το πρόβλημα εκ μέρους του ελληνικού κράτους βρισκόταν σε μια κατάσταση ύπνωσης. Δηλαδή γίνονταν επιλογές συγκεκριμένες, συγκροτημένες και συνειδητές για να μην αναδεικνύεται το πρόβλημα από την επίσημη ελληνική πολιτεία και από την επίσημη εξωτερική πολιτική, για λόγους που είναι ιστορικοί, δεν είναι αυτή τη στιγμή της παρούσης να τους αναλύσουμε. Να θυμίσω ότι το 1959 μόνο ο Αβέροφ είχε αναγνωρίσει την ύπαρξη, για παράδειγμα, μακεδονικής γλώσσας και μακεδονικής εθνότητας, ενώ το 1977 στον ΟΗΕ, σε μια διάσκεψη η οποία αφορούσε τους μεταγραμματισμούς τοπονυμίων από τα διάφορα αλφάβητα
των χωρών που συμμετείχαν στη διάσκεψη στο λατινικό αλφάβητο, η ελληνική πλευρά, όταν το ψήφισμα αυτής της διάσκεψης του ΟΗΕ είχε αναφερθεί σε μακεδονική γλώσσα για να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο το κυριλικό αλφάβητο θα μεταγραμματιζόταν σε λατινικό αλφάβητο για την έκφραση συγκεκριμένων τοπονυμίων, δεν πρόβαλε καμία απολύτως αντίρρηση, καμία απολύτως ένσταση. Αντιθέτως, αποδέχθηκε όπως και όλοι το αυτονόητο της ύπαρξης αυτής της συγκεκριμένης γλώσσας. Πότε δημιουργείται το πρόβλημα με τους όρους που το γνωρίζουμε σήμερα, με την κατάρρευση της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας και με τα γεγονότα του 1991 και 1992. Εδώ τώρα δεν έχει κανένα νόημα να αρχίσουμε να κάνουμε πολιτικά ή ιστορικά δικαστήρια για τον κύριο Σαμαρά. Αυτά νομίζω ότι έγιναν κατά τη διάρκεια της συζήτησης πρόταση της πιστείας στη Βουλή, όπου και ο Κοτζιάς, και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κοτζιάς, αλλά και ο Πρωθυπουργός, ανέλησαν και περιέγραψαν αναλυτικά την ευθύνη που έχει ο κ. Σαμαράς για την σημερινή κατάσταση ή μάλλον για την κατάσταση στην οποία έφτασε το μακεδονικό πρόβλημα εξαιτίας ακριβώς των πολιτικών του χειρισμών. Δεν χρειάζεται να θυμίσω τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το Δεκέμβριο του 1991, όταν ο κύριος Σαμαράς δεν είχε θέσει καμία απολύτως αντίρρηση στην πρώτη απόφαση η οποία αναφερόταν στη Δημοκρατία της Μακεδονίας ως ανεξάρτητου πλέον κράτους, και το γεγονός ότι στη συνέχεια, σε μια σειρά από συζητήσεις που έγιναν και τις οποίες αποτίμησε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με μια φράση ότι ο κύριος Σαμαράς τα έκανε μούσκεμα, ακριβώς επειδή ο κύριος Σαμαράς τα έκανε μούσκεμα, στην συνέχεια προσπάθησε να δημιουργήσει τον προσωπικό μύθο του Μακεδονομάχου, εκείνου που μπαίνει μπροστά για την μη αναγνώριση της δημοκρατίας του γειτονικού μας κράτους με το όνομά του, το τότε όνομά του, εκείνου που μπαίνει μπροστά για να παίξει το ρόλο του πύρινου ηγέτη των σύγχρονων Μακεδονομάχων. Ο λόγος για τον οποίο το έκανε αυτό ο κ. Σαμαράς ήταν καταρχήν η πολιτική του ανικανότητα, δηλαδή η διακυβερνητική του ανικανότητα στο να επιληθεί το ζήτημα με πολύ πιο χαμηλή ένταση ήδη πριν το πέρασμα στο 1992, το δεύτερο ήταν ο πολιτικός του καιροσκοπισμός και το γεγονός ότι διάβασε πως μπορεί να μετατρέψει αυτήν την πολιτική του τοποθέτηση σε όχημα για τη δική του προσωπική πολιτική επιβίωση. Τότε λοιπόν δημιουργείται το πρόβλημα με τους όρους που γνωρίζουμε σήμερα, δηλαδή το πρόβλημα μιας χώρας χωρίς όνομα, μιας χώρας η οποία θέλει να αναγνωριστεί ως Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η Ελλάδα ορθώς δεν αποδέχεται αυτήν την πολιτική και νομική απέτηση και προσπαθεί σιγά σιγά με συγκρούσεις εσωτερικές και εξωτερικές να διαμορφώσει μια εθνική γραμμή. Ποια εθνική γραμμή τελικά διαμορφώνεται 20 χρόνια περίπου από σήμερα? Η εθνική γραμμή της σύνθετης ονομασίας που θα ισχύει έναντι όλων και θα είναι για όλες τις χρήσεις. Σύνθετη ονομασία. Τι σημαίνει σύνθετη ονομασία? Ότι δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει ένας προσδιορισμός, είτε χρονικός είτε γεωγραφικός, πριν από τον όρο Μακεδονία. Αυτό σκεφτείτε ότι δεν είναι κάτι καινοφανές. Ήδη το έχει αποδεχθεί η επίσημη ελληνική πολιτεία με την ενδιάμεση συμφωνία του 1995, η οποία ονόμασε το γειτονικό μας κράτος ως πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Το πρώην δεν πάει στο Δημοκρατία της Μακεδονίας, πάει στο πρώην Γιουγκοσλαβική. Άρα λοιπόν μιλάμε για έναν ιδιότυπο χρονικοπολιτικό προσδιορισμό του κράτους αυτού. Στον προσδιορισμό, στην ονομασία δε του κράτους αυτού, εμπεριέχεται ήδη από το 1995 όρος Μακεδονία. Επομένως είναι πλήρως παράλογο και πλήρως υποκριτικό κάποιοι να ομιλούν για υποτιθέμενη παραχώρηση του όρου Μακεδονία από την σημερινή κυβέρνηση ή από τη σημερινή διαπραγμάτευση. Αυτό το ζήτημα έχει λήξει στην διεθνή σκηνή και στην διπλωματία ήδη από το 1995 και την υπογραφή της ενδιάμεσης συμφωνίας. Δεν είναι δηλαδή κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι το οποίο φέρνει η σημερινή συμφωνία στο προσκήνιο. Αυτό είναι λοιπόν η σύνθετη ονομασία. Τι σημαίνει erga omnes? Erga omnes σημαίνει έναντι όλων. Πρέπει όμως να εξηγηθεί αυτό και να διερμηνευθεί. Διότι έναντι όλων θα μπορούσε να σημαίνει ότι αποδεχόμαστε
άλλη ονομασία για τις διεθνείς σχέσεις του γειτονικού μας κράτους με τους διεθνείς οργανισμούς και τα υπόλοιπα κράτη και άλλη ονομασία για το εσωτερικό. Και αυτό θα μπορούσε να είναι μία εύλογη και λογική ερμηνεία της προϋπόθεσης του Erga Omnes. Και πρέπει να σας πω ότι υπήρξαν ελληνικές κυβερνήσεις στο παρελθόν, κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΠΑΣΟΚ, που συζήτησαν και σε μεγάλο βαθμό αποδέχθηκαν κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων μια τέτοια λύση, δηλαδή μια λύση όπου το Erga Omnes δεν αφορά και το εσωτερικό της γειτονικής χώρας, αλλά αφορά τις διεθνείς της σχέσεις, τις σχέσεις της με τα υπόλοιπα κράτη, την Ελλάδα και διεθνείς οργανισμούς. Αντίθετα, η ελληνική κυβέρνηση σε αυτή τη διαπραγμάτευση, την οποία προσπάθησε να κάνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, πήρε την πιο στενή ερμηνεία, την πιο αυστηρή ερμηνεία του Erga Omnes, όπου το έναντι όλων δεν αφορά μόνο τις διεθνείς σχέσεις, τις σχέσεις με άλλα κράτη και διεθνείς οργανισμούς, αλλά είπε ότι πρέπει να αφορά και το εσωτερικό της χώρας. Και πραγματικά εκεί δόθηκε μια διπλωματική μάχη, ένας διπλωματικός αγώνας, και νομίζω ότι τα επιχειρήματά μας, τα οποία ήταν ορθά, τα οποία ήταν απολύτως τεκμηριωμένα, κατάφεραν να κατησχίσουν. Για όλες τις χρήσεις σημαίνει ότι το όνομα το οποίο έχει συμφωνηθεί, το όνομα Βόρεια Μακεδονία, δεν θα χρησιμοποιείται μόνο στα ταξιδιωτικά έγγραφα, δεν θα χρησιμοποιείται μόνο στις σχέσεις με διεθνείς οργανισμούς, δεν θα χρησιμοποιείται σε ένα περιορισμένο εύρος σχέσεων που αναπτύσσει το γειτονικό μας κράτος, αλλά θα αφορά όλες τις σχέσεις με όλους τους διεθνείς οργανισμούς και όλα τα κράτη της Ιφιλίου με τα οποία θα διατηρεί διπλωματικές επαφές. Αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας είναι ότι ενώ 140 κράτη σε ολόκληρο τον κόσμο μέχρι χθες αναγνώριζαν τη δημοκρατία της Μακεδονίας, εκ των οποίων 140 πρέπει να σας πω ότι ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Κίνα και η Ινδία, δηλαδή οι 4 από τις 140 χώρες είναι ο μισός πληθυσμός του πλανήτη, μάνι-μάνι. Φανταστείτε πόσο είναι οι υπόλοιπες 136. Επί της ουσίας, τα 9 δέκατα του πλανήτη σχεδόν είχαν αναγνωρίσει το γειτονικό μας κράτος με τη συνταγματική του ονομασία. Σήμερα, τι έχουμε? Έχουμε μία διαδικασία η οποία, εφόσον τελεσφορήσει, θα οδηγήσει σε επανααναγνώριση του γειτονικού μας κράτους με το νέο όνομα. Άρα λοιπόν, τι καταφέρνουμε με αυτόν τον τρόπο? Να δείξουμε ότι υπάρχει ένας διαχωρισμός μεταξύ της Βόρειας Μακεδονίας και της Μακεδονίας η οποία ανήκει στην Ελλάδα ή και σε άλλο κράτος όπως στη Βουλγαρία. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε μια πολύ σημαντική πολιτική και διπλωματική νίκη. Τι κριτικές έχουν ασκηθεί στην συμφωνία αυτή? Επιτρέψτε μου. Υπάρχει άλλη μία σημαντική πτυχή της συμφωνίας, η οποία αφορά την χρήση του όρου Μακεδόνας. Σε συγκεκριμένο άρθρο της συμφωνίας, ρητός πλέον, προβλέπεται ότι ο όρος Μακεδόνας, έτσι όπως χρησιμοποιείται από τους βόρειους γείτονές μας, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ελληνική πολιτιστική, κοινωνική, ιστορική κληρονομιά, η οποία έχει αναφορά στην αρχαία Ελλάδα και στον αρχαίο ελληνικό-μακεδονικό πολιτισμό. Αυτό είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται με ρητό τρόπο σε ένα νομικό κείμενο, το οποίο είναι απολύτως δεσμευτικό. Και ένα τρίτο ζήτημα το οποίο εμπεριέχεται για όλους εκείνους που διαδίδουν τους διάφορους μύθους περί διατήρησης του αλυτρωτισμού. Στην συμφωνία υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις του γειτονικού κράτους για την αφαίρεση όλων, ανεξαιρέτως, των πιθανά αλυτρωτικών αναφορών, δηλαδή οποιασδήποτε αναφοράς υπάρχει στο σύνταγμα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, η οποία θα δύνατο να ερμηνευθεί ως αλυτρωτική αναφορά. Πρόκειται για έναν ευρύτατο όρο, ο οποίος καλύπτει το σύνολο των ζητημάτων που θέτει η ελληνική διπλωματία εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αφορά
την μία αναγνώριση μακεδονικής μειονότητας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά πουθενά στον κόσμο, το σχετικό άρθρο θα διατυπωθεί, όπως και το συναφές άρθρο του Ελληνικού Συντάγματος, το οποίο αναφέρεται στην ομογένεια. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και μία, επίσης, σαφής αναφορά ότι δεν υπάρχει κανενός είδους εδαφική διεκδίκηση έναντι της Ελλάδας και μια σειρά από άλλες αναφορές, οι οποίες στην πραγματικότητα εξαλείφουν όχι τον αλυτρωτισμό, την οποιαδήποτε μελλοντική υπόνοια ότι θα μπορούσε κάποια στιγμή η γειτονική μας χώρα να επικαλεστεί με οποιονδήποτε νομικά εύλογο τρόπο αλυτρωτικές διεκδικήσεις. Τι κριτικές έχουν ασκηθεί στην συμφωνία? Είναι τα γνωστά, η γλώσσα και η εθνότητα. Θέλω να πω πάρα πολύ γρήγορα, για να μην σας κουράσω, πράγματα τα οποία έχουν υποθεί όλο το τελευταίο διάστημα. Η γλώσσα έχει αναγνωριστεί από το ελληνικό κράτος ήδη από το 1977, είπα μερικά πράγματα και προηγουμένως. Σε ό,τι αφορά την εθνότητα, πρέπει να σας πω ότι το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο δεν εμπεριέχει και καθιονδήποτε τρόπο δεν έχει αρμοδιότητα να εμπεριέχει οποιαδήποτε αναγνώριση έθνους. Το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, εντός του οποίου κινείται και η παρούσα συμφωνία, αναγνωρίζει κράτη και ηθαγένειες. Δεν αναγνωρίζει έθνη. Δεν υπάρχει καν ορισμός του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου για το τι είναι ένα έθνος. Αυτό το οποίο αναγνωρίζει η σημερινή συμφωνία, η συμφωνία που έχουμε στα χέρια μας, είναι ότι εκεί που προηγουμένως η ηθαγένεια των γειτόνων μας αναγραφόταν και στα ταξιδιωτικά έγγραφα και οπουδήποτε αλλού ως μακεδονική, σας θυμίζω ότι τα ταξιδιωτικά έγγραφα των γειτόνων μας γίνονται αποδεκτά ήδη σήμερα από το ελληνικό κράτος με αναγραφή της μακεδονικής ηθαγένειας, θα γίνεται ένας πιο σαφής προσδιορισμός και θα μιλάει για ηθαγένεια μακεδονική πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας. Άρα λοιπόν και εκεί έχουμε κερδίσει κάτι παραπάνω σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων ή με το status quo που βρήκαμε όταν εκκίνησε, εν πάση περιπτώσει, αυτή η διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Επομένως και αυτό το επιχείρημα είναι στην πραγματικότητα ένα ψευδοεπιχείρημα το οποίο χρησιμεύει στην προπαγάνδα των νέων και όψιμων εθνικοφρόνων που σηκώνουν το λάβαρο ενός ψευδοπατριωτισμού απέναντι σε μια συμφωνία η οποία, κατά τη γνώμη μου, υπηρετεί απολύτως τα εθνικά συμφέροντα και τα συμφέροντα της εξωτερικής πολιτικής. Γιατί? Πάνω απ' όλα διότι εξοικονομεί πολύ μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο, καθώς πρέπει να γνωρίζετε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική χρησιμοποίησε σχεδόν το σύνολο του διπλωματικού του κεφαλαίου όχι για ζητήματα τα οποία πραγματικά είναι κρίσιμα και σημαντικά, ειδικά σε σχέση με τις σχέσεις μας με την Τουρκία, και αναλώθηκε στο να δίνει μία μάχη η οποία ήταν εξ αρχής χαμένη, τουλάχιστον με τους όρους που δινόταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια. Αντιθέτως, αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ανακτήσει την αξιοπιστία της χώρας μας. Έχουμε καταφέρει να εξοικονομήσουμε πάρα πολύ μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο. Έχουμε καταφέρει να παρουσιάζεται η Ελλάδα ως μια ηγετική δύναμη στα Βαλκάνια, μια δύναμη η οποία επιλύει και δεν δημιουργεί προβλήματα, και όπως καταλαβαίνετε αυτό βοηθά σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την δυνατότητά μας να διαπραγματευόμαστε για μια σειρά άλλα ζητήματα τα οποία, κατά την εκτίμησή μου, είναι πολύ πιο σημαντικά. Το τελευταίο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο η εθνικοφροσύνη, η νέα εθνικιστική ακροδεξιά αντιμετωπίζει το ζήτημα δεν είναι ο τρόπος ενός λαού με αυτοεκτίμηση. Είναι ένας τρόπος φοβικός, είναι ένας τρόπος που στην πραγματικότητα τι αναδεικνύει? Αναδεικνύει μία αίσθηση υποτίμησης των ίδιων των δυνατοτήτων του ελληνικού λαού, υποτίμησης της αυτοπεποίθησής του, της δυνατότητάς του να λειτουργεί ως ένας κοινωνικός και πολιτικός μοχλός επίλυσης προβλημάτων και να διεκδικεί το ρόλο του στη σημερινή γεωπολιτική περίπλοκη πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στον σύγχρονο εθνολαϊκισμό και στη σύγχρονη εθνικοφροσύνη να μετατρέψει την ελληνική ταυτότητα σε αυτή τη φοβική και χωρίς αυτοπεποίθηση ταυτότητα την οποία προπαγανδίζουν όλοι όσοι
επιτίθενται με έναν τρόπο σκαιό απέναντι στην κυβέρνηση. Οι λόγοι περί προδοσίας ξεπουλήματος νομίζω ότι είναι ανάξιοι σχολιασμού. Αυτό το οποίο όμως επιμένω ότι πρέπει να γίνει είναι όσο το δυνατόν περισσότερο και με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ψυχραιμία και αναλυτικό τρόπο να εξηγούμε στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματικές ευαισθησίες, πραγματικές επιφυλάξεις, πραγματικά ερωτήματα σε σχέση με τη συμφωνία αυτή, ότι πρόκειται για μια συμφωνία που διασφαλίζει τα εθνικά συμφέροντα, διασφαλίζει την δυνατότητα της Ελλάδας να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στα Βαλκάνια. Και νομίζω ότι σε αυτό υπάρχει πεδίο δόξη λαμπρό. Εκτιμώ ότι πρέπει να έχουμε την οποιαδήποτε φοβικότητα, αντίθετα μπροστά και με αυτοπεποίθηση. Νομίζω ότι μπορούμε να υπερασπιστούμε μία από τις πολύ μεγάλες πολιτικές νίκες που πέτυχε αυτή η κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.